Γεια σας, είμαι ο Τζόζεφ, είμαι μηχανικός στην Cysoft και σήμερα θα κάνουμε μια παρουσίαση των προϊόντων της Trend Micro. Θα αφοσιωθούμε στην κονσόλα του Apex Central και στην κονσόλα του Apex One. Θα εξηγήσουμε πώς μπορούν αυτές οι λύσεις να υλοποιηθούν, τι προσφέρουν και το πώς μπορούν να εξυπηρετήσουν διάφορα περιβάλλοντα σε διάφορους τύπου υποδομές, όπως είναι είτε on-premise είτε και στο cloud. Θα σας δοθεί η ευκαιρία στο τέλος να κάνετε ερωτήσεις για τυχόν διευκρινήσεις ή αν έχετε περισσότερες απορίες για το πώς μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα ή να τα υλοποιήσετε. Εδώ βλέπουμε την κονσόλα του Trend Micro Apex Central. Αυτή είναι η κεντρική κονσόλα διαχείρισης των διάφορων πολιτικών που μπορούμε να βάλουμε στην υποδομή μας, η οποία μπορεί να έχει διάφορα components, όπως είναι το λεγόμενο DLP, το Data Loss Prevention, μπορεί να έχει Application Control, μπορεί να έχει, είναι ο Antivirus ή Threat Detection, και όλα αυτά. Πάμε να τα δούμε. Αρχικά εδώ πέρα αυτή είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει ένας τεχνικός. Έχουμε π.χ. εδώ υπάρχει το US site και το EU site. Ανάλογα με το site που επιλέγω, στην δεξιά πλευρά βλέπω μια περίληψη του τι γίνεται στην υποδομή από antivirus patterns είτε από critical threats και τα total events. Και ανάλογα με το score, αν είναι high risk ή όχι, τοποθετείται στη συγκεκριμένη τοποθεσία ανάλογα με το ότι θα γίνει detect από τον ίδιο τον antivirus. Έχουμε εδώ πέρα μια περίληψη του τι βλέπει ένας τεχνικός σε διάφορα components. Είναι τα critical threats, είναι το ransomware prevention module, user with threats. Εδώ πέρα μας δίνει το Active Directory account, αν είναι συγχρονισμένος με Active Directory ο user, το τμήμα που ανήκει, τα threats που έχει κάνει detect και το είδος που το έχει εντοπίσει. Αν πατήσεις πάνω στα threats στον εκάστοτε user, σου βγάζει μια πιο λεπτομερής ανάλυση του τι έχει κάνει detect, σε ποιο folder έχει εντοπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, ημερομηνία, ώρα και όλα αυτά, και μπορείς να κάνεις και view τόσο ώστε να έχεις μια πιο καθαρή εικόνα του τι υπάρχει στο συγκεκριμένο thread. Μας δίνει όλες τις πληροφορίες μέχρι και το IP που μπορεί να χρειαστεί να εντοπίσουμε, να δούμε τι συμβαίνει, το file path, το action που μπορεί να υλοποιηθεί ανάλογα με την πολιτική που έχουμε θέσει. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Και εδώ πέρα είναι το τελευταίο module από την κατηγορία του Summary, το Endpoints with Threats. Μας δίνει πάλι το όνομα του υπολογιστή, ενώ στο άλλο, στο User with Threats, μας δίνει το username του χρήστη. Εδώ μας δίνει το όνομα του υπολογιστή, όπως έχω πει, τα threats πάλι και πάλι το module που έχει κάνει, που έχει εντοπίσει βασικά τα threats που έχουμε εδώ πέρα. Ένα λεπτάκι, μετά έχουμε το Threat Detection, μας δίνει μία ανάλυση ανάλογα με το ποιο ήταν το πιο, ας το πούμε, ψηλό threat μέσα στον οργανισμό που έχει εντοπιστεί από τον antivirus. Μας δίνει κάποια στατιστικά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καταλάβουμε ένα περίπου τι συμβαίνει, και τα διάφορα modules του antivirus που κάνει detect διάφορες, ας το πούμε, απειλές. Έχουμε, αυτό εδώ πέρα είναι το DLP Incident Investigation, εάν υπάρχει πολιτική για Data Loss Prevention ενεργοποιημένη στην υποδομή μας, τότε μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα investigation αν υπάρχει κάποια, ας το πούμε, violation στο θέμα της πολιτικής που έχουμε θέσει, και μπορούμε να πάμε να δούμε ανάλογα με την πολιτική που έχει ενεργοποιηθεί τι είναι το πρόβλημα, ποιος το έχει προκαλέσει,
από πού ξεκίνησε, δηλαδή αν κάποιος προσπάθησε να ενώσει κάποιο USB, να κάνει κόπη κάποια αρχεία τα οποία δεν πρέπει, να τα κάνει attach σε κάποιο email. Το ίδιο και εδώ, μας δίνει κάποια άλλα στατιστικά το DLP module. Έχουμε το application control, το οποίο και εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε πολιτικές μέσα από τον agent του antivirus, ούτως ώστε να μην μπορούν να γίνουν execute, να μην μπορούν να εκτελεστούν κάποιες εφαρμογές, να μην μπορούν να δουλέψουν ή να τρέξουν το καθεξής. Και το compliance module είναι αυτό που μας δίνει αν, για παράδειγμα, το τι υπάρχει στην υποδομή είναι εντάξει με βάση τις πολιτικές που έχουμε θέσει. Μετά, στο directories μπορούμε να δούμε το tree από το Active Directory, το συγχρονίζει και μπορούμε να δούμε τα OUs μας και τα groups και τα security groups που έχουμε δημιουργήσει, ούτως ώστε να συγχρονίσουν με το κεντρική κονσόλα που διαθέτει τα policies, ούτως ώστε να κάνουμε τις κατηγορίες μας και να κάνουμε τις πολιτικές να ενεργοποιηθούν στα custom groups ή στους custom χρήστες. Βλέπετε πέρα υπάρχει ένα domain active directory και μας δίνει τα διάφορα components από κάτω, users, είτε computers, domain controllers και ούτω καθεξής. Μετά έχουμε τα policies και ο policy management, ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Εδώ είναι τα policy resources που μπορούμε να θέσουμε στα DLP data identifications. Μπορούμε να ρυθμίσουμε διάφορα πράγματα, όπως είτε είναι regular expressions για να εντοπίζει π.χ. αριθμούς καρτών. Π.χ. εδώ πέρα υπάρχει ένα regular expression το οποίο εντοπίζει IBAN numbers τραπεζών, το οποίο εάν το antivirus κάνει detect αυτό το IBAN number κάπου στο περιβάλλον που εμείς θα το ορίσουμε να ελέγχει στον υπολογιστή, είτε σε αρχείο, είτε σε κάποιο mail κτλ. Θα μας κάνει identify ότι υπάρχει IBAN number στην εκάστοτε εφαρμογή. Μπορούν να μπουν και custom regular expressions, ανάλογα με το τι θέλει να κάνει ο πελάτης. Υπάρχουν διάφορα templates, είτε αριθμούς τηλεφώνων, είτε ταυτότητες και ούτω καθεξής. Εδώ πέρα είναι τα DLP templates. Υπάρχουν default templates τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε και custom templates ανάλογα με τις επιλογές του πελάτη ή του τι χρειάζεται. Μετά έχουμε τα application control criteria, τα οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε εμείς και να λέμε αν είναι allowed το συγκεκριμένο application ή αν είναι block. Αν πατήσουμε για παράδειγμα π.χ. add criteria και είναι allow, θα μας βγάλει εδώ πέρα την επιλογή του τι θέλουμε να κάνουμε. Δίνουμε το όνομα της πολιτικής, αν θα είναι trusted το application, αν μπορεί να κάνει execute ή όχι. Και του τι είδους application είναι, μπορεί να είναι developer tool και πρέπει να το κάνουμε exception, π.χ. αν υπάρχει κάποιος developer ο οποίος κάνει, ξέρω εγώ, develop σε Oracle Database και πρέπει να το ή SQL ή MySQL ανάλογα και πρέπει να το κάνουμε exclude. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορούμε εμείς να ρυθμίσουμε, το ίδιο μπορούμε να βάλουμε και custom αν χρειαστεί. Έχουμε τα intrusion prevention rules, τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα. Το intrusion prevention μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε γενικά το vulnerability που υπάρχει. Εδώ μας λέει ότι Microsoft Windows Crypto API λέει βρήκε ένα crypto, a spoofing vulnerability exists in the way Windows Crypto API κτλ. Σε αυτό το DLL αρχείο και το έχει κάνει track σε ένα web client HTTPS και το έχει εμποδίσει. Και μετά είναι και το policy management κάτω από τα policies. Εδώ πέρα μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τα policies μας ανάλογα με το module που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε.
Δηλαδή, μπορώ να θέλω να βάλω Apex One Policies ή να θέλω να βάλω Policies σε κάποιο άλλο module. Αναλόγως με το τι επιλέξω εγώ, μπορώ να το καθορίσω για το που θα στοχεύει η συγκεκριμένη πολιτική. Μπορεί να γίνει και targeted επίσης. Βλέπετε, υπάρχει ένα target, μπορούμε να το ρυθμίσουμε εμείς που θέλουμε να κάνει set. Και υπάρχουν διάφορα components, όπως π.χ. για παράδειγμα additional service settings. Κάνει για παράδειγμα λέει suspicious connection service σε Windows desktops, Windows server platforms, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Έχουμε τα application control που αναφέραμε και πριν, μπορούμε να το κάνουμε enable και να του πούμε αν θα είναι allow ή block η εκάστοτε εφαρμογή. Έχουμε τα behavioral monitoring settings. Η Trend Micro διαθέτει ένα behavioral monitoring εργαλείο το οποίο είναι ενσωματωμένο πάνω στον agent του antivirus, το οποίο μπορεί να δουλεύει στο background και μπορεί να κάνει ανάλυση το behavior του χρήστη για το πώς συμπεριφέρεται το ίδιο και ο υπολογιστής και αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ας το πούμε άγνωστο για τη μηχανή θα το κάνει flag και θα μας πει ότι ξέρετε ο συγκεκριμένος χρήστης ξέρω εγώ δεν κάνει αυτού του είδους ας το πούμε πράξεις και αυτό πρέπει να είναι malware π.χ. πράξη, άρα θα το σταματήσει. Έχουμε τα device control settings, αν είναι internal ή external agents, του δίνεις την επιλογή του τι θέλεις να κάνεις. Μπορώ να κλειδώσω floppy disk, network drives, USB storage, μπορώ να του πω είναι read execute, είναι modify, είναι list device content only, ανάλογα με το τι θέλω να κάνω. Μπορώ να το κάνω block, ούτως ώστε να μην βλέπει καθόλου. Και επίσης μέσα από τον antivirus πάλι μπορώ να μπλοκάρω Bluetooth, imaging devices, internal devices, modems, network interface controllers και ούτω καθεξής. Έχουμε μετά τον endpoint sensor, ο οποίος είναι ένα άλλο module. Κάνει event recording και έχει και τη δυνατότητα ανάλογα με το πόσο είναι το database ή αν θα βάλετε άλλου είδους database για να κάνει store τα logs, να τα φυλάει. Μετά έχουμε το manual scan settings. Μπορούμε να ρυθμίσουμε διάφορες πολιτικές για να κάνει manual scan ή αν θα κάνει schedule scan και ούτω καθεξής. Υπάρχουν επίσης και τα scan exclusions, δηλαδή αν θέλετε να γίνει exclude κάποιο συγκεκριμένο αρχείο μπορούμε να το θέσουμε στις πολιτικές. Υπάρχει το Predictive Machine Learning, το οποίο αυτό δουλεύει με Artificial Intelligence, μπορεί να κάνει predict εάν κάτι είναι malicious στον υπολογιστή, στην υποδομή, ούτως ώστε αν προσπαθεί να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι, ας το πούμε, πώς να το εξηγήσουμε, δεν είναι comply με βάση τις policies, με βάση τα policies που έχουμε θέσει, με βάση τις πολιτικές, θα το σταματήσει ή οποιοδήποτε περίεργου συμπεριφορά από τον υπολογιστή. Υπάρχουν τα privileges και τα other settings. Μπορούμε να πούμε αν για παράδειγμα η πολιτική μας θα κάνει συγκεκριμένα πράγματα όπως π.χ. να κάνει conversion process, αν θα κάνει CNC contact alerts. Είναι το behavioral monitoring settings, είναι τα security agent self protection, δηλαδή αν δεν μπορεί, μπορούμε να θέσουμε ένα κωδικό ούτως ώστε να μην μπορεί ο χύψη χρήστης να μπορεί να κάνει uninstall τον agent από τον υπολογιστή. Υπάρχουν εννοείται τα sample submissions, το real time scan. Το real time scan έχει τη δυνατότητα να κάνει real time scan στον υπολογιστή επιτόπου του τι συμβαίνει σε σύγκριση για παράδειγμα εάν ανοίξω κάποιο αρχείο ή αν κατεβάσω κάτι και είναι malicious το κάνει scan επιτόπου. Έχουμε τα scan methods αν θα είναι conventionally smart scan
υπάρχουν τα scan now settings, αν θα σκανάρει τώρα, τι θα σκανάρει και ούτω καθεξής. Schedule scan, ή αν θα του βάζουμε να κάνει scan, για παράδειγμα, συγκεκριμένους υπολογιστές, συγκεκριμένες ώρες. Είναι το spyware, greyware, approved list, και αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει mark ως spyware ή σαν greyware και θέλετε να γίνει approved, μπορούμε να το περάσουμε. Υπάρχουν αυτά που είναι default, αλλά αν θέλετε μπορεί να μπει και κάτι custom και να το βάλουμε μέσα να το κάνει allow. Μετά έχουμε εδώ πέρα suspicious connections, δηλαδή αν υπάρχουν ύποπτες συναλλαγές στο δίκτυο από τον υπολογιστή, για παράδειγμα προσπαθεί να πάρει κάποιος remote access πάνω στον υπολογιστή του ανάποδο κτλ. Εννοείται ότι το κόβει για να μην συνεχιστεί και υπάρχει και η δυνατότητα να το κάνει lock και να το κάνει και block του IP, ούτως ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάτι το οποίο δεν πρέπει. Υπάρχει το Trusted Program List, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε συγκεκριμένα προγράμματα σε λίστα τα οποία να είναι Trusted, αν είναι κάποιο συγκεκριμένο custom λογισμικό το οποίο πρέπει να κάνουμε exclude, μπορούμε να το περάσουμε μέσα στη λίστα, ούτως ώστε να μην το κάνει detect το antivirus. Εδώ πέρα μπορούμε να ρυθμίσουμε από πού θα κάνει update ο agent του υπολογιστή. Υπάρχουν domain settings ή τα components updates και τα λοιπά, του δίνουμε εμείς τη πολιτική που θέλουμε. Και εδώ πέρα έχουμε τα vulnerability protection settings, ανάλογα με το τι θέλουμε στην πολιτική, αν θα είναι enabled, disabled ή defined by mode, για να κάνει η πολιτική να ενεργοποιηθεί, ή ανάλογα με το τι υπάρχει εδώ πέρα, μπορούμε να του καθορίσουμε εμείς χρονικά περιθώρια και πολιτικές δράσεις. Και έχουμε και τα web reputation settings, ανάλογα πάλι αν είναι external ή internal agent, μπορούμε να καθορίσουμε εμείς τα URLs τα οποία είναι allowed και του τι δεν είναι και ούτω καθεξής. Δηλαδή αν υπάρχει κάποιο email το οποίο ξέρω εγώ έχει μέσα ένα link το οποίο είναι fish ή είναι spam κτλ, θα το κάνει scan ο Trend Micro και μετά θα το μπορεί να το κόψει ή να το αφήσει να περάσει ανάλογα με το τι είναι και το τι πρέπει να περάσει. Εδώ πέρα βλέπουμε τα logs, υπάρχουν τα event notifications τα οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε σαν π.χ. τεχνικό τμήμα το οποίο θέλει να λαμβάνει τα συγκεκριμένα logs ανάλογα με το module και σε ποιο directory ανήκουν. Μπορεί να γίνει defined, μπορούμε να το κάνουμε request για να μας βγάλει το database συγκεκριμένα logs, να δούμε τι συμβαίνει. Εδώ είναι τα event notifications, μπορούμε να ρυθμίσουμε τι ειδοποιήσεις θα λαμβάνουμε και από ποιο module και αν δεν θέλουμε να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις και το καθεξής, μπορούμε να το ρυθμίσουμε από εδώ. Εάν θέλουμε να βγάλουμε είτε one-time reports είτε scheduled reports, και εδώ πέρα μπορούμε να δημιουργήσουμε και το my reports και ένα report είναι κάπως έτσι, τώρα να δούμε ένα δείγμα. Ανάλογα με το τι υπάρχει εδώ πέρα, list of templates και τα λοιπά, είναι consolidated report και μας δίνει δεδομένα ανάλογα με το τι ζητήσουμε από τη βάση δεδομένων. Το ίδιο και τα scheduled reports, υπάρχουν κάποια reports εδώ πέρα, υπάρχουν διάφορα εδώ πέρα, να δούμε και αυτό εδώ πέρα. Είναι το ίδιο, απλά μας δίνει ανάλογα με το τι υπάρχει στο reporting που ζητήσαμε. Εδώ είναι το administration, λόγω του ότι είναι κεντρικό σε όλα διαχείρισης, αυτό είναι το manage servers, μπορούμε να κάνουμε register to servers που έχουν π.χ. όπως τον Apex One, πατάμε στο server registration και εδώ θα δούμε τον server του antivirus,
ο οποίος εδώ πέρα είναι ο Apex One μας, και τον δηλώνουμε στον Apex Central, ώστε να, μπορούμε να θέσουμε τις πολιτικές που θέλουμε και ούτω καθεξής. Επίσης διαθέτει single sign-on κονσόλα, δηλαδή αν είμαι logged in στον Apex Central και πάω στο Administration, Manage Servers και Server Registration, μπορώ να ανοίξω χωρίς να ξανακάνω login τον Apex One με τα ίδια credentials. Αυτός είναι ο Apex Central σε γενικές γραμμές. Γενικά σαν κονσόλα διαχείρισης, όλα αυτά που έχω προαναφέρει είναι, πώς να το πούμε, εύκολα στη χρήση, δηλαδή αν χρειάζεται κάποιος κάτι το οποίο δεν το έχει δει και τα λοιπά, μπορεί να μας ρωτήσετε στο τέλος για το πώς μπορεί να γίνει. Επίσης μπορείς να προσθέσεις και δικά σου pages, να κάνεις custom templates και να βάλεις και widgets άμα θες. Υπάρχει δυνατότητα να προσθέσεις εσύ δικά σου widgets από την Trend Micro, η οποία διαθέτει περίπου 130 κάτι widgets ανάλογα με τα templates που θες να βλέπεις, και μπορείς να τα κάνεις, να τα βάλεις εσύ σε δική σου σελίδα ή να διαμορφοποιήσεις αυτές που υπάρχουν και να βλέπεις τα διάφορα reports. Και τώρα πάμε να δούμε τον Apex One. Αυτή είναι η κονσόλα του Trend Micro Apex One. Έχουμε πάλι ένα γενικό παράθυρο που μας δίνει κάποιο είδους αναφορά του τι βλέπουμε. Και εδώ πέρα μας λέει αν υπάρχουν known threats, unknown threats, αν υπάρχουν policy violations, δηλαδή αν έχει γίνει κάτι το οποίο έχει κάνει violate την πολιτική που έχουμε βάλει. Έχουμε ransomware summary. Μας δίνει σε διάφορα επίπεδα αν έχει γίνει detect τουλάχιστον κάποιο ransomware στην υποδομή μας. Από web, network traffic, email, autorun files, local or network drive κτλ. Εδώ πέρα βλέπουμε τα manage agents, δηλαδή πόσους υπολογιστές έχουμε οι οποίοι έχουν εγκατεστημένο τον Trend Micro Agent Apex One. Έχουμε πόσους υπολογιστές είναι online και πόσοι είναι offline. Εάν υπάρχει κάποιος agent ο οποίος είναι out of date, μπορούμε να τον κάνουμε update, μας λέει και τα components αναλυτικά. Και αν υπάρχουν unmanaged endpoints στην υποδομή μας, αυτό ισχύει για τους on-premise. Αν υπάρχει Active Directory on-premise και έχουμε τον Apex One on-premise, μπορεί να μας πει, για παράδειγμα, βλέπω, ξέρω εγώ, χύψη υπολογιστές οι οποίοι δεν έχουν antivirus. Μετά πάμε στο component του agent. Εδώ πέρα υπάρχουν αρκετές επιλογές από την πλευρά του agent management. Εδώ πέρα βλέπουμε το tree το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς deploy τους agents με βάση το Active Directory. Μπορούμε να κάνουμε και advanced search αν ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο, π.χ. ένα IP range, είτε αν έχουμε πλατφόρμες, ξέρω εγώ, Windows 7, Windows 10 και ούτω καθεξής, ή αν ψάχνουμε σε όλο το domain, κάτι συγκεκριμένο να το μας το δώσει. Εδώ πέρα, π.χ. για παράδειγμα, βλέπουμε έναν υπολογιστή ο οποίος είναι online, με δεξί κλικ παίρνουμε όλα αυτά, μπορούμε να κάνουμε scan manually, μπορούμε να θέσουμε διάφορες πολιτικές να τρέξουν, να δούμε logs, να κάνουμε export, αν θα κάνουμε task, να μας δώσει το status του antivirus, και βλέπουμε όλα αυτά τα components που υπάρχουν, file reputation, web reputation, services, ανήκει firewall και ούτω καθεξής. Μετά έχουμε agent grouping, μπορούμε να κάνουμε groups με βάση τους agents. Μετά έχουμε το global agent settings. Μας δίνει εδώ πέρα διάφορες επιλογές που μπορούμε να ρυθμίσουμε σε θέματα security settings. Π.χ. για παράδειγμα, εάν θα κάνει exclude real time scan, εάν έχουμε firewall settings, αν έχουμε scheduled scan settings, είτε virus ή malware settings και ούτω καθεξής. Έχουμε τα system options που μας δίνει αν υπάρχουν
οτιδήποτε smart protection service proxy και τα λοιπά. Να το ρυθμίσουμε. Το network. Μπορούμε να κάνουμε preferred IP address, server agent communication, έχουμε unreachable network και ούτω καθεξής αν υπάρχει κάτι για server polling. Υπάρχει και το agent control, μπορούμε να κάνουμε alert settings και ούτω καθεξής. Endpoint location, αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε classify, αν μπορεί να ενωθεί είτε σε gateway επίπεδο είτε σε συγκεκριμένο IP. Εδώ είναι τα data loss preventions που είχαμε πριν από την πλευρά του Apex Central και τα DLP templates τα οποία κάνουμε set και τα κάνουμε map. Έχουμε τα firewall policies. Μπορεί ο Trend Micro Agent διαθέτει firewall policies στο endpoint και μπορούμε να βάλουμε συγκεκριμένες πολιτικές ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνει scan και μπορούμε να κάνουμε και profiles είτε για όλους τους agents είτε για συγκεκριμένο υπολογιστή. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει το agent installation ανάλογα με την υποδομή, αν είναι on-premise ή αν είναι στο cloud και ούτω καθεξής. Μπορεί να γίνει remote αν είναι στο on-premise, βλέπει το Active Directory και του δίνουμε την εντολή να το κάνει κατάσταση. Εάν μπορεί να γίνει και με email, αν είναι για παράδειγμα στο cloud, υπάρχουν διάφορες επιλογές. Υπάρχει το Connection Verification Module, το οποίο μπορεί να πάει να κάνει verify ότι ο server agent υπάρχει το traffic και ότι επικοινωνούν. Υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε manual, είτε να κάνουμε schedule, να κάνει ξέρω, μια φορά τη μέρα, είτε μια φορά κάθε ώρα και ούτω καθεξής. Και πάλι εδώ πέρα υπάρχουν τα logs, security risk, ανάλογα με τα logs που θέλουμε να δούμε, μπορούμε να πάμε να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ή αν υπάρχουν ας πούμε, τα agent component updates, να δούμε πού βρίσκονται. Εάν πατήσουμε ξέρω, view μας λέει τι συμβαίνει. Υπάρχουν central quality restore, εδώ πέρα μπορούμε να βγάλουμε σε CSV το report. Έχουμε τα server updates, αν υπάρχει αν είναι on-premise υποδομή και θέλουμε να δούμε πού βρίσκεται το κατάσταση του server με βάση τα components που υπάρχουν. Υπάρχουν τα system events, τα οποία μας λέει ποιος έχει κάνει login, ποιος έχει κάνει logout και ούτω καθεξής. Έχουμε το updates module που μας δίνει μια περίληψη ποια modules τα οποία είναι ενεργοποιημένα πάνω στον agent έχουν κάνει update. Το ίδιο και στον server. Υπάρχουν διάφορα πράγματα εδώ πέρα και μας δίνει στατιστικές, υπολογιστές και ούτω καθεξής ανάλογα με το συγκεκριμένο module μας δίνει αυτό που θα ζητήσουμε. Μπορούμε να καθορίσουμε εμείς ποιο θα είναι το update source, π.χ. για παράδειγμα σε μια υποδομή μπορούμε να δηλώσουμε εμείς ότι το server update source θα είναι ο domain controller, άρα όλοι οι υπολογιστές οι οποίοι είναι στο εσωτερικό δίκτυο θα πάνε στον domain controller για να ψάξουν update, για να κάνουν update verification των agents και ούτω καθεξής. Ανάλογα και με την υποδομή μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα και αυτό. Και πάλι εδώ πέρα έχουμε το administration, είναι το smart protection sources, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα είτε external είτε σε internal agents να καθορίσουμε που θα μπει ο antivirus και ξέρω εγώ και πώς θα επικοινωνεί. Εδώ πέρα έχουμε τα notifications, πάλι είναι general settings, μπορούμε να ρυθμίσουμε μέσω SMTP ή SNMP trap να μας ενημερώνει. Αν υπάρχει ένα outbreak, δηλαδή βάζουμε εμείς διάφορα κριτήρια και του λέμε ότι αν κάνει match
κάτι συγκεκριμένο σε αυτά τα κριτήρια, μας ειδοποιεί και μας ενημερώνει ότι υπάρχει αυτό το θέμα στην υποδομή. Μπορεί να στείλει email ανάλογα με το τι έχει κάνει detect, είτε virus, malware, είτε spyware, greyware, firewall violations, είτε shared folder και ούτω καθεξής. Το ίδιο και σε NMP trap, μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε και να μας ενημερώσει. Εδώ πέρα έχουμε το event log, NT event log. Και μετά έχουμε τα settings, τα οποία έχουν να κάνουν με τον Apex One. Εάν είναι proxy, μπορούμε να ρυθμίσουμε αν έχει proxy server, proxy τα agents. Έχουμε επίσης agent collection. Εδώ πέρα βλέπουμε για παράδειγμα και μας λέει ότι το collection των agents γίνεται από το συγκεκριμένο IP address ή το συγκεκριμένο server, είτε σε HTTPS είτε σε HTTP, ανάλογα με το τι θέλουμε εμείς. Εάν υπάρχουν inactive agents, δηλαδή μπορούμε να το πούμε enable automatic removal of inactive agents, δηλαδή αν υπάρχει inactive agent για συγκεκριμένο χρόνο, θα πάει να τον κάνει remove. Μετά έχουμε εδώ πέρα τον quarantine manager. Μας δίνει εδώ πέρα το quarantine directory που μπορεί να πάει να κάνει quarantine συγκεκριμένο αρχείο. Είναι το web console το οποίο μας δίνει automatic refresh settings, είτε αν θα κάνει timeout settings. Π.χ. για παράδειγμα εδώ πέρα κάνει lock off τους users εάν ξέρω εγώ είναι inactive το portal για πάνω από 30 λεπτά για ασφάλεια. Υπάρχει το suspicious object list, εδώ πέρα μας λέει Apex One is subscribed to the suspicious object list on the registered Apex Central server. Τον Apex Central παίρνει την πολιτική για το suspicious object και μπαίνει εδώ πέρα. Μετά έχουμε το edge relay settings. Εάν έχουμε off-premises agents, πρέπει να γίνει ο λεγόμενος edge relay, ούτως ώστε να επικοινωνά με τον Apex One server. Και είναι και το server migration. Αν, παράδειγμα, υπάρχει μια υποδομή on-premise και θέλουμε να πάει στο cloud, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ή αν υπάρχει, ξέρω εγώ, μια πιο παλιά υποδομή, Trend Micro, και θέλει να πάει σε μια πιο καινούργια υποδομή, πάλι μπορούμε να κάνουμε migration. Είναι αρκετά εύκολη η διαδικασία. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να το κάνει, μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Σχετικά με τις ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις που θέλετε. Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας εάν έχετε κάποιες συγκεκριμένες απορίες τις οποίες θα θέλατε να δούμε. Εάν θέλετε να μελετήσουμε την υποδομή σας και να σας προτείνουμε συγκεκριμένη λύση στα προϊόντα της Trend Micro, και αυτό μπορεί να γίνει. Εγώ είμαι ο Τζόζεφ, όπως σας έχω πει. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την παρουσίαση και θα τα πούμε στην επόμενη. Γεια σας και καλή σας μέρα.